ξέρει. Για να μην δεν θα πας τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια, ότι πρέπει αύριο να είσαι fit που παρουσιάζεται στα ΜΑΤ. Μαζί με το Θέμη Ροντά, είμαι μαζί εκεί δίπλα. Να σου πω και τι θα βάλεις. Θα αλλάξω 5-6 φορές, η αλήθεια είναι. Προκλητικά. Με ξέρεις τώρα πόσο πρόστιχη είμαι, ναι. Όλα έξω, τσίτσα, χαμός θα γίνει. Τσίτσα. Όχι, δεν θα. Και τρώει από το πρωί, παιδί μου, δεν πρέπει να τρως. Όταν έχει μια εμφάνιση, όταν πρέπει να είσαι fit. Πες ότι ήταν το πιο ωραίο μου fake. Φεύγω από εδώ, δεν θέλω να φάω άλλο πια. Τέλος, δεν τρως άλλο. Δεν τρώω άλλο. Πάρ' το πίσω, Βασίλη, πάρ' το πίσω. Βασίλη, δεν είσαι. Α, γι' αυτό. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, το πιο ωραίο milkshake που έχετε φάει, υποστηρίζεις ότι μπορείς να το κάνεις σε 5 λεπτά. Κοίταξε, σε 5 λεπτά μπορείς να το χτίσεις. Ναι. Για να το κάνεις τέλη ώρα. Πόση ώρα? Άμα έχουν πολλά τα ψιά, γίνεται και σε 20 λεπτά. Γιατί ο μόνος χρόνος που χρειαζόμαστε είναι ο χρόνος για να ψηθούν τα σφολιάδα στο φούρνο. Αυτός. Ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει πατισερή είναι αρκετός, 20 δεν λεπτά. Δεν μπορούμε να ακριώς το βάλουμε στις σχάρες. Δηλαδή, αν έχουμε 2 σχάρες, να τα βάλουμε. Από πάνω όλα στις τα μυστικά, κοίταξε. Το πρόβλημα που υπάρχει στα μιλφέι πριν πούμε τη συνταγή είναι το εξής, ότι το μιλφέι είναι πεντανόστιμο όταν το κάνουμε εκείνη την ώρα, αλλά μετά από 5-6 ώρες ή την άλλη μέρα, όταν το βγάζουμε από το ψυγείο, τι γίνεται, έχει πανιάσει και δεν τρώγεται. Θα δείξω το μυστικό ποιο είναι. Το μυστικό είναι να καραμελώνουμε λίγο τα φύλλα πριν τα βάλουμε, να τα πλώνουμε με ζάχαρη, ωστόσο να μην μπορούν να τραβήξουν μέσα την υγρασία. Και να μην γίνει νερό. Οπότε και την επόμενη μέρα και την παραεπόμενη μέρα σας λέω εγγυημένα ότι όταν θα βγάλετε το μιλφέι και θα κόψετε, θα είναι τραγανό, λες και το κάνετε εκείνη την ώρα. Σόπα. Ναι. Αυτό είναι το μυστικό, το ένα, και το δύο είναι η πατισσέρια που τα κάνουμε, η κρέμα. Ωραία. Θα την κάνουμε homemade, σπιτική. Homemade. Ναι. Και αυτό. Βέβαια, η συνταγή που θα δώσω είναι για τόσο όσο είδατε, είναι το διπλάσιο. Τεράστια. Τεράστια. Οπότε, άμα θέλετε να κάνετε κάτι πιο μικρό, θα κόψετε τη συνταγή ακριβώς στη μέση. Βέβαια, αυτό είναι για 10 άτομα, αλλά πιστεύω ότι σε 2 μέρες θα το έχετε ταράξει. Ούτε δύο. Τρώγεται εύκολα γιατί δεν είναι βαρύ. Δεν είναι βαρύ. Δεν είναι ακριβό να πω ότι όλη αυτή η πιατέλα που κάναμε εμείς εδώ, όλοι μα όλοι, συνολικά με στήριξε 16 ευρώ. 16 ευρώ και τρώνε 20 άτομα. Άμα πάτε σε ένα ζαχαροπλαστείο και πάρετε αυτό το πράγμα, θα πληρώσετε τουλάχιστον 50 ευρώ. Σίγουρα. Το ξέρετε πολύ καλά. Και παραπάνω, τόσο μεγάλο. Ναι, είναι πανεύκολο. Άμα δεν έχετε μίξερ και πάλι. Δεν γύρω... μπορεί να πας μια επίσκεψη, να πας σε ένα ωραίο. Κι όμως είναι, άμα έχεις κάπου ένα ωραίο σκεύος να το βάλεις, είναι και πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο δώρο. Αντί ναι, να πάρεις από το ζαχαροπλαστείο κάτι, κάνεις ένα και δικό σου μιλφέι. Και, δεν ξέρω άμα το είδατε στην αρχή, πως θα το δείτε και πώς θα γίνει στο τέλος. Αλλά είναι και εστιατορικό, δεν φαίνεται άσχημο. Όχι, όχι, πολύ εντυπωσιακό ήταν. Μπορούμε και εμείς να το βγάλουμε όμως έτσι. Εσύ δεν το κάνεις. Ναι. Να δούμε τελικά μας. Πάμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μιλφέι. Για τη βάση, δηλαδή τις σφολιάτες που έχουμε, θα πάρετε 2 φύλλα σφολιάτας, 2 συσκευασίες εννοώ. Οι 2 συσκευασίες έχουν 4 φύλλα συνολικά. Είπαμε, άμα θέλετε να κάνετε μικρότερη δόση, θα κόψετε τη συνταγή στη μέση. Οπότε ουσιαστικά θα πάρετε 1 συσκευασία. Εγώ θέλω συνολικά 2 συσκευασίες σφολιάτας, όχι 2 φύλλα. Ναι. 4 φύλλα σφολιάτας δηλαδή. Θέλω άχνη ζάχαρη ή κρυσταλλική ζάχαρη για το πασπάλισμα, θα σας δείξω τι ακριβώς εννοώ. Για την κρέμα, κρατήστε τη συνταγή της κρέμας, είναι η κρέμα για το μιλφέι. Άλλη κρέμα χρειάζεται το μιλφέι, άλλη κρέμα χρειάζεται οτιδήποτε άλλο. Αυτή η κρέμα είναι δικιά μου, σας λέω ότι είναι εγγύηση. Είναι εγγύηση. Είναι εγγύηση. Είναι εγγύηση και το ξέρουν και τα παιδιά. Ναι. Στέλιο, είναι εγγύηση. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Στέλιο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 1,5 λίτρο φρέσκο γάλα πλήρες, 3,5% λιπαρά, 300 γραμμάρια ζάχαρη, βέβαια την έχω κάνει λίγο εύκολη τη συνταγή, 150 γραμμάρια αλεύρι, 150 γραμμάρια corn flour, 4 κρόκους αυγών, 100 γραμμάρια βούτυρο, 4 βανίλιες, βάζω αρκετές βανίλιες γιατί δεν θα βάλω μετά στην κρέμα, στη σαντιγή που θα κάνουμε, ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Αυτή είναι η συνταγή για το τέτοιο, για την κρέμα. Και για τη σαντιγή χρειαζόμαστε ένα... Σαντιγή που είναι ρε, εμείς δεν φάγαμε σαντιγή. Είναι μέσα στην κρέμα. 1 λίτρο κρέμα γάλακτος και 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Τελικά μας είναι αυτά και μόνο. Δεν είναι πάρα πολλά. Γιατί δεν έβαλες την κρέμα ξεχωριστά από την σαντιγή. Εκεί είναι το λάθος που γίνεται. Γιατί αυτό το αφράτο που έφαγες είναι από τη σαντιγή. Μόνο αν βάλεις σαντιγή μέσα θα γίνει έτσι. Ακριβώς. Απαλό. Αυτό που μάλιστα έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να αφρατέψουμε το μείγμα είναι αυτό. Να πω ότι μόλις το έφτιαξα, δηλαδή με το που ξεκίνησε την το έφτιαξα, άμα το βάλω 5 λεπτά στο ψυγείο θα έρθει και θα σφίξει λίγο παραπάνω, θα γίνει πιο, καλό. Φάει. Είναι ωραίο. Η γυναίκα σου είναι fit, φάει. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Θα πάρω 1,5 λίτρο γάλα, 300 γραμμάρια ζάχαρη και θα τα ρίξω σε μια κατσαρόλα.